Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ήχησαν και επισήμως πλέον τα τύμπανα του εμπορικού πολέμου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, μπλέχτηκαν στα δίχτυα του και κήρυξαν την έναρξή του. Η εμπορική διένεξη μεταξύ των δύο ισχυρών οικονομιών ξεκίνησε επισήμως σήμερα Παρασκευή, με τις συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις χώρες, όσο και για την παγκόσμια οικονομία να μοιάζουν πλέον απρόβλεπτες. Από τα μεσάνυχτα, ώρα Ουάσιγκτον, βρίσκονται σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί στις αγωγές κινέζικων προϊόντων αξίας 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Πεκίνο να ανταπαντά με κινέζικους δασμούς ύψους 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων επίσης, οι οποίοι αφορούν σε εισαγωγές 545 αμερικανικών προϊόντων και αγαθών. Μέσω υπολογιστή, smartphone ή ATMs θα γίνονται σε δύο χρόνια από σήμερα το 85% των τραπεζικών συναλλαγών μας, εκτιμά σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και Chief Digital Officer της Alpha Bank. Σύμφωνα με τον κύριο Χαραλαμπίδη, η νέα τραπεζική μειώνει τα κόστη για τις τράπεζες. Και μειωμένα κόστη για τις τράπεζες σημαίνει και μειωμένα κόστη για τον πελάτη. Ταυτόχρονα, το άνοιγμα της αγοράς και η είσοδος νέων παικτών, των λεγόμενων FinTech, ανεβάζουν το πύχη της εμπειρίας. Ο κύριος Χαραλαμπίδης σημειώνει πως αυτό που θα βλέπουμε όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός είναι η δυνατότητα να προμηθεύεται κανείς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της τράπεζας χρησιμοποιώντας τα νέα αυτά μέσα, όπως να ξεκινά τη διαδικασία χορήγησης δανείου ή πιστωτικής κάρτας από τον υπολογιστή ή το κινητό του. Την κυριαρχία της στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, η καθιδρύη CVC Capital Partners, η οποία όπως φαίνεται μετά από την εξαγορά του Metropolitan Hospital και του ESO General, θα αποκτήσει και τον έλεγχο του ομίλου Υγεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αργά χθες το βράδυ ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή τη βελτιωμένη προσφορά της CVC ύψους περίπου 204 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του ποσοστού 70,38% που κατέχει στον όμιλο Υγεία. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CVC θα καταστεί κυρίαρχη στον κλάδο των γενικών κλινικών, ελέγχοντας εταιρείες με συνολικό μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 20%. Η θέση της αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς η εταιρεία φέρεται έτοιμη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 747,79 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,10% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.